υπάρχει στην κυπριακή κοινωνία και όχι μόνο στα εκπαιδευτικά δώματα, όχι μόνο στο φίλο μας τον Λυκειάρχη, σε όλους μας. Mm-hmm. Λαϊκούς και κληρικούς, κοινωνικά σύνολα, ακόμα και στον πολιτικό κόσμο, υπάρχει ακόμα ρατσισμός, μυσαλλοδοξία, σοβινισμός που πρέπει να αποβάλουμε. Ειδικά σε ό,τι αφορά το ρόλο της εκπαίδευσης και της εκκλησίας, δύο φορείς που αν μη τι άλλο θα πρέπει να είναι φωτοδότες σε αυτόν τον τόπο και όχι σκοτοδότες, πρέπει να είναι ρόλος τους και αποστολή τους η αλληλοαποδοχή, ο αλληλοσεβασμός. Όχι απλώς έτσι, η ανοχή στη διαφορετικότητα. Η φιλοξενία είναι όρος για τους Έλληνες, ναι, ως πολιτισμός, είναι όρος και για τους χριστιανούς ως κοινότητα. Ναι. Η φιλοξενία. Εντάξει, η εκκλησία μας ως κουλτούρα. Βέβαια, ούκεν, τι λέει προς Γαλάτας 3:28 ο Παύλος, τι μας λέει, Απόστολος των Εθνών. Ούκεν Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ούκεν Άρσεν θήλη, πάντες, όπως λέει, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, πάντες γαρ, ίσες μεν. Είμαστε ένα. Στα μάτια του Θεού δεν υπάρχει άνθρωπος από τα νησιά Φαρόε και από τη φυλή του Ειρηνικού, ξέρω εγώ, μέσα στην Αμαζονίου που ακόμα δεν έχει ακούσει για τον Χριστό. Είμαστε όλοι παιδιά του ίδιου Θεού. Και πριν πω άλλα σχόλια για την Μαντήλα, εγώ να πω, ας πούμε, νομίζω είναι το σύμπτωμα αυτό. Και σύμπτωμα ήταν σύμπτωμα αυτό. Σύμπτωμα. Και ήταν ευκαιρία να κάνουμε λίγη ενδοσκόπηση. Όχι απλώς να κατακεραυνώσουμε ένα Λυκειάρχη. Ναι, ήταν λαθασμένη ενέργεια, το παραδέχτηκε και ο ίδιος. Αλλά δεν νομίζω ότι τελειώσαμε με τον δημόσιο λιθοβολισμό του Λυκειάρχη, αλλά νομίζω αυτό, έτσι ενδοσκόπηση πρέπει να κάνουμε και να διορθώσουμε, από μέσα μας βγαίνει όλο αυτό. Πάντως, αγαπητέ μου, η Εκκλησία... Είναι στην κουλτούρα μας, δυστυχώς. Στην κουλτούρα της Εκκλησίας, η διαφορετικότητα, η αποδοχή της διαφορετικότητας, πρέπει να είναι ο ακρογωνίος λίθος της λειτουργίας της. Είναι ο ακρογωνίος λίθος του Ευαγγελίου. Του Ευαγγελίου. Δυστυχώς, αν λες Εκκλησία, τώρα πρέπει να διασαφηνίσουμε τον όρο, αν εννοούμε ως Εκκλησία την ιεραρχία, θα δυσκολευτούμε να βρούμε, βρίσκουμε ιεράρχες. Μάλιστα. Που είναι φωτεινά παραδείγματα. Ναι. Και δεν έχω κανένα δισταγμό να πω πάλιν και πολλάκις ότι ο Κίκου Νικηφόρος, για παράδειγμα, με το Παγκόσμιο Βήμα Θρησκειών και Πολιτισμών, στην πράξη και όχι στη θεωρία, απέδειξε ότι η Κύπρος ως σταυροδρόμι γεωπολιτικής συνάντησης και παράδειγμα, πρότυπο ειρηνικής συνύπαρξης τριών χριστιανικών ομολογιών, των Μαρονιτών αδελφών μας, των Αρμενίων αδελφών μας και της Λατινικής κοινότητας, που είναι και αυτή η αδελφή μας Εκκλησία, αλλά και του Σύνικου τουρκοκυπριακού στοιχείου, υπήρξαμε και θέλουμε να παραμείνουμε δρόμος, γέφυρα που να ενώνει τους λαούς της περιοχής και τους πολιτισμούς και τα θρησκεύματα, Ανδρέα, και όχι αιτία κατασπαραγή. Ναι, αλλά από την άλλη βλέπεις όμως ότι, αγαπητέ φίλε, τα θρησκευτικά σύμβολα πολλές φορές έχουν προκαλέσει θρησκευτικό φανατισμό. Ναι, τα σύμβολα από μόνα τους δεν προκαλούν. Ναι. Είναι οι άνθρωποι και τα διαστραμμένα μας τα μυαλά. Ναι. Είμαι υπέρ του να σεβόμαστε τα σύμβολα των άλλων. Η μαντήλα μας ενόχλησε, αλλά οι γιαγιάδες μας δεν φορούσαν μαντήλα. Ναι. Υπάρχει και υπερβολή, βέβαια. Δεν μιλούμε για την μπούρκα που καλύπτει σε καθεστώτα πέραν της Σαουδικής Αραβίας. Μιλούμε για τα λοιπάν, μάλιστα. Και βέβαια, να βλέπουμε τώρα και τις μορφές της μαντήλας. Το χιτζάπ, το τσαντόρ, η μπουρκα είναι το τελευταίο δεξί. Πώς το βλέπετε τώρα, το τελευταίο. Αυτό που καλύπτει όλο που το πρόσωπο. Δεν φαίνεται τίποτα. Τίποτα. Αυτό μιλούμε για. Όχι το μόνο. Το τσαντόρ είναι αυτό που φαίνεται λίγο τα μάτια. Μάλιστα. Έτσι, είναι το νικάπ και το χιτζάπ. Όχι, το νικάπ είναι αυτό που λες. Το τσαντόρ είναι το δεύτερο. Όμως καλύπτει μέρος του σώματος και αυτό που ονομάζουμε μαντήλα εμείς είναι το πρώτο που είναι και σε διάφορα χρώματα. Άρα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που σήμερα συζητάμε, έγινε το 89. Ναι. Ήμουνα, Ανδρέα, το 89 ήμουνα πρώτη γυμνασίου. Ναι. Δεν μπορεί η διάλογος που έγινε στη Γαλλία όταν εγώ ήμουν πρώτη γυμνασίου και σχεδόν έχω γεράσει. Εντάξει, μπορεί να μην γεράσει, αλλά τέλος πάντων δεν είμαι σχεδόν, και μωρό ακόμα. Σχεδόν. Ναι, είπα σχεδόν. Μάλιστα. Ναι. Δεν γίνεται, μα τόσο πίσω, καλά είπαμε, ναι, Κύπρος αλλά να είναι το χωριό, ναι, δηλαδή, αγαπητέ μου φίλε, πάει ακόμα, εξέλιξη αργότερα, αλλά όχι τόσο. Ακόμα ο διάλογος για το θέμα το αυτό ξέρω ότι είναι συνεχίζεται, ναι, αυτός είναι. Και ούτε υπάρχει και ομόβροντη έτσι, ομοφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χώρες που αντιμετωπίζουν πραγματικά πρόβλημα με το θρησκευτικό Ισλάμ, με το φανατισμό που υπάρχει στο Ισλάμ, δεν υπάρχει μόνο στο Ισλάμ, και στο χριστιανισμό η μεγαλύτερη τραγωδία είναι ότι υπάρχει στο χριστιανισμό και προϋπήρξε του Ισλάμ. Εμείς γνωρίσαμε πρώτη μεσαίωνα και Ιερά Εξέταση. Και ακόμα δυστυχώς μερικές συμπεριφορές θυμίζουν, δηλαδή παλιά έκαιγαν ανθρώπους, ύστερα τους έκαιγαν βιβλία, σήμερα απλώς
ανεύθυνα και χωρίς να ανοίξουν καν την επιστολή τους, έτσι τους διασύρουν. Νομίζει ότι τους διασύρουν. Αυτό διασύρεται ο Μακαριώτης. Και τι δυσκολευόμαστε να πούμε ότι τη μεγαλύτερη καταστροφή η Κωνσταντινούπολη την έπαθε από τους σταυροφόρους του 1904 και όχι τόσο από τους μουσουλμάνους. Αυτοί την βρήκαν πτώμα το 1453. Αυτές είναι αλήθειες, καταγραμμένες ιστορικά του κουμπάκια. Ανδρέα μου, οι σταυροφόροι φέρονται σταυρό, έβαλαν και μουλάρια μέσα στην Αγία Σοφιά και μέσα στην Αγία Τράπεζα, μέσα στο Ιερό Βήμα, για να μαζέψουν το χρυσό και το ασίμι που υπήρχε. Τόση καταλήστευση και τόση ανέδεια και ασέβεια. Αγίες τράπεζες πήραν. Μου θυμίζει μια έκφραση ενός προκαθημένου εκκλησίας που λέει: αν σπάσω και την πόρτα της εκκλησίας της Παναγίας, εγώ και μπω, λέει, μέσα, εγώ συγγνώμη που το λέω και θα το πω με τα λόγου γνώσεως, να του κοπεί το πόδι αυτού που θα σπάσει την πόρτα της εκκλησίας της Παναγίας και να μπει μέσα, είτε είναι χριστιανός είτε είναι μη χριστιανός, ειδικά αν είναι χριστιανός και όποιος άλλος είναι, και ας φοράει και μήτρα αρχιεπισκοπική. Και να επανέλθω, είπα τα δικά μου, δεν μπορούσα να μην τα πω, ναι, να τα και πεις. Να επανέλθω όμως στα αυτά που απασχολούν την ευρύτερη κοινωνία και να σου πω, απλώς γιατί δεν μπορώ να σιωπώ πολύ. Ορισμένοι παρεξήγησαν τη σιωπή μου, θα πω μόνο ένα τελευταίο και θα τελειώσω με αυτό για τα δικά. Είπε ο Νικηφόρος Βρετάκος σε ένα απαράμιλης ομορφιάς ποίημα του σε μια πρόταση. Αν μιλούσε η σιωπή, αν φυσούσε, θα ξερίζωνε τα δέντρα όλου του κόσμου. Θα μιλήσει και η σιωπή κάποια στιγμή. Λοιπόν, και δεν είναι απειλή αυτό. Σωστό. Είναι ενημέρωση. Όχι, πολλές φορές έχω πει από αυτή την εκπομπή μόνο, αποκλειστικά και μόνο, την περασμένη Τρίτη, θυμάσαι τι είπα. Θα το πράξω. Είπα και τελειώνω. Να κάνω ένα τελευταίο ακόμα. Είπα θα είναι η τελευταία μου πρόταση, αυτή θα είναι η τελευταία. Είπα την Τρίτη, Ανδρέα μου, δημόσια νομίζω, γιατί Πέμπτη συνεκλήθη η Ιερά Σύνοδος, είπα την Τρίτη από την εκπομπή σου ότι αν παρελπίδα η Ιερά Σύνοδος δεν λάβει τη σωστή απόφαση, δηλαδή να αναγνωρίσει ότι είναι άκυρη, ανυπόστατη, αντικαταστατική και συνεπώς ανύπαρκτη η απόφαση, η παράνομη, είναι και παράνομη και έκνομη, του Πενταμελούς Συνοδικής Επιτροπής, που κατά το καταστατικό χάρτη δεν είναι αρμόδια για να με κρίνει, αλλά μόνο η Ιερά Σύνοδος, θα προσφύγω πρώτα στον Οικουμενικό Πατριάρχη και δεύτερος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό και θα πράξω. Εγώ δεν λέω πράγματα που δεν κάνω, λυπούμαι, σκέφτηκα κάνεις. Μια ολόκληρη εβδομάδα, είχα αποφασίσει να σιωπήσω. Είχες απάντηση. Ναι, είχα την απάντηση δημόσια. Ο Μακαριώτατος είπε: δεν άνοιξα την επιστολή, λέει. Ενημερώθηκα παλού δεν περιέχει στοιχεία και να απολογηθεί δημόσια. Να ζητήσει δημόσια συγγνώμη και να έρθει να μου ζητήσει και εμένα. Τι εννοεί ο Μακαριώτατος, να βγω στον μιναρέ της Αγίας Σοφίας να ζητώ συγγνώμη από ποιον? Εγώ είχα την εντύπωση μέσα στο Ευαγγέλιο ότι ουδής δύναται αφιένεια αμαρτίας ή μυής, ο Θεός. Αν ο Θεός κατοικεί στην Αρχιεπισκοπή, να πάω στον μιναρέ της Αγίας Σοφίας δημόσια να αρχίσω να του ζητώ συγγνώμη. Αλλά εγώ θα πάω στα δικαστήρια, Ανδρέα. Το έχω πει. Ναι. Αγαπώ και σέβομαι το θεσμό της Εκκλησίας της Κύπρου, του είπα να μην το κάνουν για να μην διασύρουν. Θα διασυρθεί ο θεσμός της Εκκλησίας της Κύπρου για ακόμα μια φορά. Λυπούμε, ναι. όχι από μένα. Όπως τα πρωτότοκα της Αιγύπτου δεν τα σκότωσε ο Μωυσής, αλλά ο λόγος του Φαραώ, με την έτσι έκαναν, έβαλαν τα χέρια τους και έβγαλαν τα μάτια τους. Να σε ρωτήσω κάτι, όχι όλοι. Ο Κύκους στάθηκε όχι όλοι. Και ερώτησε τους υπόλοιπους συνοδικούς αδελφούς του τι θα γίνει, θα κάνουμε ότι δεν είδαμε την επιστολή. Άλλο δεν την άνοιξε καν, είπε. Και έκρινε χωρίς να την ανοίξει. Μνημείων ευθυνότητας. Λοιπόν, αφήστε τα δικά μου. Είπαμε να μην κάτι. Παρασύρω. Γνώσω ότι με αφορμή να γυρίσω πίσω λίγο. Με αφορμή τη μαντήλα. Με αφορμή τη μαντήλα. Αν ασχολούμαστε, χάνουμε και τα λεφτά. Με αφορμή τη μαντήλα τώρα που άνοιξε αυτό ο δημόσιο διάλογο, νομίζω ότι μπορεί να καταλήξει κάπου και να βγάλουμε και εμεί συμπέρασμα. Ναι, αλλά για να καταλήξει κάπου πρέπει να σταματήσουμε τον αλληλολιθοβολισμό και να αρχίσουμε να δούμε τι να κάνουμε. Δηλαδή, τι εννοώ. Σκοπό μα δεν είναι να βρούμε θύματα κάθε φορά. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι στην Κύπρο, είτε αυτό. Αυτοκτόνησε μια αγνή ψυχή μιας μικρής νεαρής κοπέλας πριν λίγα χρόνια. Έτσι πάθαμε όλοι ένα ταράκουλο, αρχίζαμε τον λιθοβολισμό και ξεχάσαμε και το όνομά της. Τώρα βρήκαμε άλλο αποδείο Πομπέο Τράγο. Νομίζω πρέπει να κάτσουμε όλοι συλλογικά, να δούμε τι γίνεται με το εκπαιδευτικό μας σύστημα και να αποφασίσουμε. Θέλουμε σχολεία ανοιχτά, φιλόξενα, πολυπολιτισμικά, πολυγλωσσικά, πολυφιλετικά, που να αγκαλιάζουν όλα τα παιδιά και να τους δίνουν, να τους ανοίγουν ορίζοντες, να τα εκπαιδεύουν, αλλά κυρίως να τους δίνουν παιδεία, αγωγή δηλαδή, να τα διαπλάθουν, να τα διαμορφώνουν. Και να μην θεωρούμε τη μουσική, την τέχνη, τη γυμναστική ως δευτερευούση σημασία για να γεμίζουμε το σχολικό πρόγραμμα. Ή να θεωρούμε τα θρησκευτικά ως μάθημα, αντί να κάνει το καθήκον της ιεραρχία πάλι, να μιλήσει η ίδια στα παιδιά της, να μεταλαμπαδεύσει το φως του χριστιανισμού στις ενορίες τους μέσα. Επειδή δεν κάνει τη δουλειά της, την ποιμαντική της ευθύνη η Εκκλησία και ασχολείται με το χρηματιστήριο μόνο και με τις επενδύσεις, πρέπει να αναλάβει το μάθημα των θρησκευτικών και η πολιτεία να μαθαίνει στα παιδιά
το θρησκευμά τους, λυπούμε. Έχουν η πολιτεία πολλά... πρέπει να μαθαίνει για όλα τα στα παιδιά για όλα τα θρησκεύματα. Έχουν, ναι, πρέπει να υπάρχει άλλο σεβασμό, έτσι. Ναι, και αλλά και ο άλλος θέλω να πω. Άλλος παίρχεται στην Κύπρο. Δεν θα κάνουμε τα σχολεία εξομολογητήρια, δεν θα κάνουμε τα σχολεία χώρους για αγιασμούς και για θρησκευτικά. Υπάρχει, βεβαίως πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά μας για τον χριστιανισμό. Θα το κάνουμε ως εκκλησία όμως. Να το κάνουμε εμείς οι θεολόγοι, να το κάνουν οι ποιμαντικοί των κληρικών της εκκλησίας, να το κάνει η ιεραρχία. Τα σχολεία έχουν άλλο ρόλο και άλλη αποστολή. Είναι και τα δύο σημαντικά και τα δύο σεβαστά, Ανδρέα. Ξέρεις, υπάρχει ένα άλλο σημείο όμως και μια έρευνα που έγινε τελευταία για το ΣΥΓΜΑ δημοσκόπηση έχει καταδείξει το εξής. Έχει καταλήξει ότι πολλοί κόσμος λέει το εξής. Αποδοχή με τη διαφορετικότητα, αλλά ταυτόχρονα και σεβασμό Συμφωνώ. Στα ήθη και τα έθιμα της Κύπρου. Συμφωνώ. Γιατί εδώ ζουν οι άνθρωποι αυτοί. Συμφωνώ. Άρα είναι υποχρεωμένοι να σέβονται. Είπαμε για τη Γαλλία ή να σας πω για το Βέλγιο ή στη Γερμανία, στην Αυστρία. Απαγορεύεται η μαντήλα. Αυτό που εμείς συζητούμε σε χώρες πιο μπροστά από εμάς, απαγορεύεται η μαντήλα. Δηλαδή, εμείς ακόμα μπουσουλούμε. Θα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο στάδιο και να δούμε. Η πρώτη μου αντίδραση και εμένα είναι ότι δεν είναι ορθή η αντιμετώπιση εις βάρος του κοριτσιού αυτού, επειδή είναι ένα το κορίτσι στην Κύπρο, σε χώρες που είναι πρόβλημα. Στη Γαλλία έχει πρόβλημα. Στο Βέλγιο, παιδιά. Εγώ, Βέλγιο. Συγγνώμη να πω την κυπριακή λέξη, αρωθυμούσα να πάω στο συγκεκριμένο προάστιο του Βελγίου που έμενε ως ευρωβουλευτής, διότι περνούσα από ένα δρόμο πολύ πρωινές ώρες ή πολύ βραδινές λόγω των ταξιδιών που επιβάλλει η αποστολή του ευρωβουλευτή και είχε. Τι να σας πω. Και τελικά αποδείχθηκε, Ανδρέα μου, ότι από τη γειτονιά μου αυτή, δεν ήταν τυχαία που αρωθυμούσα, γιατί δεν είμαι φοβητσιάρης. Αντίθετα, μπορεί να σου πω, είμαι και θρασής. Βγήκαν και 2-3 βομβιστές που μετέπειτα ανατείναξαν το αεροδρόμιο είναι των είναι Βρυξελών. Είναι ένα προάστιο των Βρυξελών. Μάλιστα, έτσι εκείνο το προάστιο εμένα. Σε εκείνο το προάστιο εμένα. Είναι απίστευτο αμάγαλμα το Βέλγιο. Άρα τι θέλω να πω για αυτό που λες, ότι πρέπει να περάσουμε από τον διάλογο, να μην είμαστε ρατσιστές, να μην είμαστε ξενοφοβικοί, να μην είμαστε σοβινιστές, αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο που λες να μάθουμε και να σεβόμαστε και όχι να απεκδίθουμε και να παρνηθούμε και τη δικιά μας την ταυτότητα. Όχι βέβαια. Είμαστε, γιατί καταρχήν όσοι έρχονται εδώ θα πρέπει να σέβονται τα ήθη και τα έθιμα αυτού του τόπου. Όπως επιβάλλεται να τους φιλοξενούμε και έτσι. Να τους σεβόμαστε και εκείνοι βέβαια δεν θα μας... Από μόνοι μας δεν θα ξεντηθούμε από την παράδοσή μας, δεν θα απεκδηθούμε, δεν θα αποβάλουμε και δεν θα απολακτήσουμε και τα δικά μας. Κύριε Πιτσιλίδη, χωρίς υπερβολές όμως. Ωραίο θέμα αυτό. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, θα συγκεντρώσουμε να το κάνουμε. Νομίζω ξανά πρέπει θέμα, να σε... διότι η συζήτηση άνοιξε. Είναι πολύ μεγάλο θέμα, θα συνεχιστεί η κουβέντα αυτή. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Πιτσιλίδη για την συμμετοχή του, χρήσιμος όπως πάντα κοντά μας. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα τώρα, φίλες και φίλοι, και θα γυρίσουμε το άλλο θέμα.